Πολλέ απουσίε σε σχολεία και των χανίων έχει προκαλέσει η εποχική γρήπη. Αρκετοί μαθητέ αυτή την περίοδο, όπω κάθε χρόνο άλλωστε, είναι άρρωστοι με συμπτώματα γρήπη, ωστόσο δεν συντρέχει λόγω ανησυχία. Έχουμε πράγματι αρκετά σχολεία, αλλά είναι συνηθισμένο το φαινόμενο τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια με αυτού του ιού και τη γρήπη πραγματικά. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχία πάντω. Απαραίτητο όπω έχουμε μιλήσει. Κατ' επανάληψη είναι τα παιδιά τα οποία έχουν τα έντονα συμπτώματα όπως έχουν περιγραφεί με ακρίβεια όλες αυτές τις μέρες από τους παιδιά τους, δηλαδή τον πυρετό και τα άλλα χαρακτηριστικά, να κρατούνται στο σπίτι ώστε να μην διασπείρεται πραγματικά αυτός ο ιός ο οποίος πρέπει να κάνει μετά τον κύκλο του. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη ένταση στον νομό Χανίων αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη από ό,τι γνωρίζω, ώστε να χρειαστεί να μιλάμε για πανδημία. Δεν τίθεται θέμα για κλείσιμο των σχολείων εξαιτία τη γρήπη, τονίζει ο προϊστάμενο πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χανίων, Μανώλη Μιλιαράκης. Έχουμε μιλήσει και με την αρμόδια υπηρεσία δημόσια υγεία, η οποία μιλάει καθημερινά και με το κελπνό. Και σε συνεργασία με το νοσοκομείο δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικό, ακόμα και αν φτάνουμε στον αριθμό των μισών παιδιών σε κάποια σχολική μονάδα, για να κλείσει. Οι σχολικέ μονάδε ε, δεν κλείνουν, παραμένουν ανοιχτέ για όσα παιδιά χρειαστεί να συνεχίσουν το μάθημά του ή να έχουν την ημερήσια μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο σχολείο κλειστό. Σε κάποιο λιγοθέσιο σχολείο ενημερώθηκα ότι σήμερα είναι αρκετοί έως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ε, δεν πήγαν σήμερα χωρί να γνωρίζουμε τι αιτίε και αυτό παρέμεινε ανοιχτό. Συστήνεται μεταξύ άλλων για την αποφυγή τη εξάπλωση τη εποχική γρήπη στα σχολεία να τηρούνται οι εξή κανόνε ατομική υγιεινής αποφυγή επαφή χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνση. Αποφυγή κοινή χρήση των μολυβιών, των στυλώτων των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Σε βήχα η φτέρνισμα, κάλυψη τη μύτη και του στόματο με το μανίκι στο ύψο του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθεία από τη βρύση με το στόμα. Τακτικό πλήσιμο των χεριών, των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό. Υπάρχει κάτι από τον, αερισμό, τον καθαρισμό, τα... να αντιληφθούμε γρήγορα τα συμπτώματα να ειδοποιήσουμε την οικογένεια σε περίπτωση πυρετού ε, μπορεί να χορηγηθεί μόνο ένα αντεπών από τον εκπαιδευτικό, ένα μόλι. Ε, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τους ατομικού κανόνες υγιεινής και τους γενικού, τους οποίους έχουμε ενημερώσει τα σχολεία πολύ έγκαιρα, ακόμα πριν έρθει από το Υπουργείο, κοινοποιήσαμε τι περσινέ εγκυκλίου του Υπουργείου και από τη Δημόσια Υγεία, εδώ που μα είχαν έρθει αναλυτικέ οδηγίε. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά που νοσούν θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι του μέχρι να αποθεραπευτούν πλήρω.